ενημερωτική εκδήλωση για τις προοπτικές και το πλαίσιο ανάπτυξης και πιστοποίησης προϊόντων του κλάδου των αρωματικών φυτών θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύρου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο των Φερών. Μερικές από τις θεματικές στις οποίες θα επικεντρωθούν οι ομιλητές είναι η διάθεση των ελληνικών αρωματικών και φαρμακευτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, όπως και η συμβολή των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων στην ανάπτυξη του κλάδου. Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Εύρου αποφάσισε την διοργάνωση ημερίδας, ή ασπερίδας τα λέγαμε, την ερχόμενη Παρασκευή 7 του μηνός και η ώρα 6 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φερών και στην αίθουσα, αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Φερών και της Περιφερειακής Ενότητας Φερών. Θα μιλήσουν αξιόλογοι ομιλητές, οι οποίοι είναι όλοι κάτοχοι διδακτορικού και εξειδικευμένοι πάνω στα αρωματικά φυτά, όπως είναι η κυρία Μαλούπα, η κυρία Γρηγοριάδου και ο κύριος Μαδέσης. Η στόχη σε αυτή την εσπερίδα είναι η εξής, ότι υπάρχουν μία τάση, θα λέγαμε, στην ζήτηση των αρωματικών φυτών, στο οποίο μάλιστα και το επεξεργασμένο έλαιο, το οποίο υπάρχει ζήτηση και στην Ευρώπη και γενικότερα σε υπόλοιπες χώρες. Η προσπάθειά μας εμείς είναι να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με δευτερογενή τομέα, δηλαδή οι αγρότες θέλουν να παράγουν και να είναι σίγουροι ότι θα απορροφηθεί η παραγωγή τους. Η μεταποίηση, οι επιχειρηματίες θέλουν να ξέρουν ότι υπάρχει σταθερή ποιότητα και προϊόντα για να μπορέσουν να κάνουν την επένδυση. Τα αρωματικά φυτά χρησιμοποιούνται ως φυτικό υλικό, ξερό ή χλωρό, είτε μεταποιημένα σε εθέρεο έλαιο και αποτελούν ένα νέο ελκυστικό κλάδο με προοπτικές ανάπτυξης και προσδοκίες για την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, ενώ η καλλιέργειά τους μπορεί να έχει οικονομικές αποδόσεις από 400 έως και 1.000 ευρώ ετησίως στο στρέμμα. Ξεκινάει ο πρώτος διάλογος, γιατί έχουν γίνει και άλλες ημερίδες επάνω στα αρωματικά φυτά. Ήδη υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας κάποια 1.000 στρέμματα, δεν ξέρω αν έχει αυξηθεί και ο αριθμός, φέτος βάζουν και άλλοι να επενδύσουν πάνω στο κομμάτι αυτό. Τα αρωματικά φυτά στην Ελλάδα είναι πάρα πολλά. Αυτά που έχουν έτσι ενδιαφέρον είναι το τσάι του βουνού, η μέντα, η λεβάντα, η ρίγανη, το φασκόμηλο, το γλυκάνισο, ο βασιλικός, το χαμομήλι, η δάφνη, ο δυόσμος, το κόλεδρο, το κίμινο και το μελισσόχορτο. Θα μας αναπτύξουν αυτοί ποια είναι για τη δική μας περιοχή. Θα προσπαθήσουμε να πιστοποιήσουμε και ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης, θα έρθει και ένας ομιλητής, ο κ. Μαδέσης, να δούμε αν πραγματικά μπορέσουμε στην περιοχή μας να βγάλουμε και ένα προϊόν γεωγραφικής ένδειξης, γιατί υπάρχει η ρίγανη Σαμοθράκη που δεν έχει πιστοποιηθεί ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί και επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το θεσμικό πλαίσιο, την πιστοποίηση προϊόντων, τις γενικές προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου, τις ιδιαιτερότητες και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος για το σχεδιασμό υποστηρικτικών δράσεων και ενεργειών, τη σύνδεση και δικτύωση με αρμόδιους ερευνητικούς και ρυθμιστικούς φορείς, καθώς και την προώθηση συνεργασιών για τη δημιουργία εμπορικών σχημάτων. Καλούμε όλους τους αγρότες και ανθρώπους, επιχειρηματίες ή νέους αυτοαπασχολούμενους που θέλουν να δημιουργήσουν και να επενδύσουν στο κομμάτι αυτό, και καθώς επίσης και επιχειρηματίες οι οποίοι θα έρθουν να ανταλλάξουν πληροφορίες για να μπορέσουν να δουν ελκυστικό το περιβάλλον, ίσως για να επενδύσουν στο κομμάτι αυτό. Εμείς ως Επιμελητήριο Εύρου, πάντα ήταν στόχευσή μας η σύνδεση του πρωτογενού με δευτερογενή τομέα, δηλαδή στην ουσία της παραγωγής με τη μεταποίηση, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι για να παραμείνει η υπεραξία στην περιοχή μας θα πρέπει να συνδεθούν αυτοί οι δύο άξονες. Δηλαδή, παράγουμε πάρα πολλά προϊόντα τα οποία δεν μεταποιούνται στην περιοχή μας.